Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με τον Αλέξανδρο Βασιλικό να είναι ο νέος πρόεδρος, ο οποίος και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στις 15 Ιανουαρίου του 2018. Ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Τσακίρης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοτική συνεργασία που είχαν, υπογραμμίζοντας το στόχο του επιμελητηρίου που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον νέο πρόεδρο Αλέξανδρο Βασιλικό, ο ίδιος αναφέρθηκε στα σχέδια της επόμενης ημέρας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην οικονομική αυτοτέλεια του επιμελητηρίου, η οποία και αποτελεί την άμεση προτεραιότητά τους. Προφανώς ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει μέλλον. Είναι νομίζω ότι οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν να προσφέρουν όχι μόνο στους επιχειρηματίες του τουρισμού, αλλά η φύση της δουλειά είναι τέτοια που προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, είναι οπωσδήποτε μια προτεραιότητα που πρέπει να υπάρχει για τις κυβερνήσεις και την τωρινή και από εδώ και πέρα, γιατί είναι μια, αν θέλετε, πολιτική απόφαση η οποία για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε πατηθεί στην Ελλάδα, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια προκειμένου ο τουρισμός να φέρει αυτά τα οποία πραγματικά μπορεί στις τοπικές κοινωνίες, για να δούμε, αν θέλετε, και συνολικά το πρόβλημα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, γιατί ο τουρισμός οπωσδήποτε έχει ένα πολύ βασικό ρόλο να παίξει. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε και εκμεταλλευτεί οι προηγούμενες προεδρίες και διοικήσεις, τις οποίες είχα και την τιμή να συμμετέχω, γιατί έχουμε την δυνατότητα αφενός μεν να μπορούμε να κάνουμε και ανεξάρτητες δράσεις, αλλά κυρίως να μην επιβαρύνουμε το δημόσιο προϋπολογισμό. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, έχει περάσει και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο από πάρα πολλές δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ότι υπέστη και αυτό το κούρεμα από το PSI. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η οκταετία που πέρασε. Σαφώς και είναι δύσκολο οικονομικά και το μέλλον, αλλά νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και τη θέληση να προσπεράσουμε, όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν, τις δυσκολίες, προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα στις δράσεις που θα κάνουμε. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν κατόπιν ψηφοφορίας η Χριστίνα Τετράδη, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Άρης Σουλούνιας, ενώ ο οικονομικός επόπτης αναλαμβάνει ο Αντώνης Μιτζάλης.